ο ΝΕΟΝ δραστηριοποιείται στην πόλη της Αθήνας, προσπαθώντας να συνδέσει το κοινό, τον πολίτη, με τη σύγχρονη τέχνη, αλλά και με τη ζωή του καθημερινά. Ο πολιτιστικός και ανεπτυξιακός οργανισμός ΝΕΟΝ επιχειρεί να φέρει το σύγχρονο πολιτισμό σε επαφή με το ευρύ κοινό με ένα σύνολο εικαστικών δράσεων. Πολλές από τις δράσεις μας βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, σε αρχαιολογικούς χώρους, προσπαθώντας να συνδέσουμε την ταυτότητά μας με τη σύγχρονη τέχνη, να συνδέσουμε το παλιό με το νέο. Αυτός είναι και ο οραματισμός μας, να κάποια στιγμή η σύγχρονη τέχνη να είμαστε εξοικειωμένοι, τα παιδιά να μπορέσουν να τριφτούν με τις ιδέες της, να τις οικειοποιηθούν, να τις απορρίψουν, ίσως και στο τέλος να τις αγαπήσουν. Η προσπάθειά μας να στηρίξουμε τους καλλιτέχνες όλων των ηλικιών, να φέρουμε τους Έλληνες καλλιτέχνες σε επαφή με ξένους, να στηρίξουμε αυτή τη διάδραση που πρέπει να υπάρχει, είναι σημαντική ειδικά αυτές τις εποχές στις οποίες ζούμε. Ιδρύθηκε το 2013 από τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο και ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός φιλοδοξεί να συμβάλλει σε μια ενημερωμένη κοινωνία όσο αφορά την τέχνη, παρουσιάζοντας πολιτιστικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ΝΕΟΝ είναι ένας αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός από τον ιδρυτή του, τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, και φροντίζουμε στις περισσότερες περιπτώσεις οι δράσεις μας να είναι δωρεάν. Όλα τα χρήματα πηγαίνουν προς την παραγωγή και στήριξη των καλλιτεχνών και στην ίδια την υλοποίηση της έκθεσης, ώστε να μπορέσει ο επισκέπτης να έχει μια εξαιρετική εμπειρία όταν έρθει σε κάποιο χώρο που θα δει σύγχρονη τέχνη, σε κάποιο κήπο, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν με τον κήπο της Γενναδίου και με τον κήπο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε την έκθεση της Μαρίας Λοϊδίου στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Ο ΝΕΟΝ κλείνει το πρόγραμμά του εκθεσιακά με την έκθεση Flying Over the Abyss, η οποία παρουσιάστηκε το καλοκαίρι στο Ρέθυμνο, στο αρχαιολογικό χώρο. Πάνω ένα του κομμάτι ήταν στο Ιμπραήμ Καν, στο Τζαμί, στον αρχαιολογικό χώρο του Ρεθύμνου, και το άλλο ήταν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ρεθύμνου της Κρήτης. Και αυτή η ίδια έκθεση μεταφέρεται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Τα εγγένεια είναι στις 7 Νοεμβρίου και θα κρατήσει μέχρι τέλος Ιανουαρίου.